Υπήρχε μεγάλη προσέλευση του κόσμου, περίπου τριπλασιάσαμε τα μέλη στο νομό μας, ήρθαν πάρα πολλά μέλη σε όλα τα εκλογικά μας τμήματα, και στο Σέλερο και στη Γεννησαία. Όμως νομίζω η μεγάλη έκπληξη ήταν στον Εχήνο, που είχαμε μόνο ένα μέλος και τώρα έχουμε πάνω από 350 μέλη. Γενικά η προσέλευση και η αγανάκτηση του κόσμου προς την αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν έμπρακτα, φάνηκε σε κάλπη. Η απόγνωση που ζει ο Έλληνας φάνηκε, και ότι η ελπίδα έμεινε ζωντανή. Και αυτή η ελπίδα είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πορευόμαστε πολύ διαφορετικά για την επόμενη μέρα. Τα συγχαρητήριά μου για τα μέλη που εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή και από την περιοχή μας. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ακόμα, γιατί περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Το κόμμα είναι έτοιμο για την εκλογική αναμέτρηση, όποτε και κρίνει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι όσοι περίμεναν αυτή τη δικασία να είναι ελάχιστη, να μην έχουμε την προσέλευση του κόσμου, πέσαν στα κενά. Και τα γκάλοπ που δημοσιεύτηκαν, εμείς πιστεύουμε στον πολίτη, και ο πολίτης αποφάσισε για το μέλλον του, και ότι στην επόμενη, όποτε και γίνουν οι εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στη Ξάνθη, μπορείτε να πείτε ένα νούμερο για την αύξηση των μέλων του ΣΥΡΙΖΑ? Τα μέλη μας είναι από πάνω από 1000 μέλη. Ήταν μεγάλη προσέλευση του κόσμου σε όλα τα εκλογικά τμήματα, γιατί μπορούσαμε να βάλουμε και αλλού, όμως επειδή ο χρόνος ήταν πιεστικός, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή ο αριθμός ήταν πολύ πιο μεγαλύτερος. Όμως ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και εμπιστεύτηκε με την ψήφο του εμάς, και τα μέλη που τριπλασιάστηκαν στην ουσία. Χρειαζόμαστε ενεργά μέλη, χρειαζόμαστε μια φρεσκάδα, γιατί οι πιο παλιοί είμαστε, από τους πιο παλιούς είμαι εγώ, νέα μέλη, νέες ιδέες, νέους ανθρώπους. Όμως το σημαντικό είναι ότι οι πολίτες πλέον παίρνουν στα χέρια τους το μέλλον τους, και το σημαντικό είναι αυτό. Και νομίζω ότι το μήνυμα δόθηκε. Το μήνυμα δόθηκε, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και στα μέλη είναι ένα υπολογίσιμο κόμμα, γιατί είχαμε μια άλλη νοοτροπία, ειδικά αυτή που προερχόμασταν από τον συνασπισμό, και είναι ένα κόμμα που θα πρωταγωνιστήσει στις επόμενες εκλογές, και πιστεύουμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Η κοινωνία το δείχνει αυτό, έδειξε τη συμμετοχή της, ότι πλέον δεν ελπίζει τίποτα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και η ελπίδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.